όσο κι αν σε πληρώνει, το ψέμα πληρώνει. Και το ξέρω καλά. Γουστάρεις παραμύθια και είναι η αλήθεια. Μα κοστίζει ακριβά. Απίστευτο. Το μάστερ είναι οι πρώτες ατάξεις δύο, είναι στο τράπεζι, στο αυτό μέχρι εδώ. Από εδώ και πέρα. Αυτές δεν θα γίνουν κοντινές. Όχι. Γιατί είναι σε κίνηση. Όχι, όχι, είναι σε κίνηση. Αυτά είναι όλα. Μόνο μετά τέλος. Απλώ θέλω να δω το μάστερ και καλύπτω με τον κόσμο. Δεν χρειαστεί να κάνουμε ένα τα δύο κοντινά. Δεν ξέρω γιατί μπορεί να γίνει. Τι θα πει, δεν είμαι επικοινωνιακός. Δεν κατάλαβα. Έπρεπε να ήσουν εκεί. Γελάγανε. Τι είπα και γελάγανε. Να κάνουμε τη δουλειά μας. Ωραία, κάνε εσύ τη δουλειά σου και άστος αυτός. Χρειάζομαι έναν άνθρωπο για να μπορεί να τους κουμματάρει όλους αυτούς. Χρειάζομαι έναν ξύπνιο, έναν ατσίδα. Ένα καταφέρτσι, ρε παιδί μου, ένα λίγο... Ψεύτη. Μπράβο. Ψεύτη. Τι ψεύτη. Ζητείτε επιχόντως ένας ψεύτης. Όσο κι αν σε πληρώνει, το ψέμα πληρώνει. Και το ξέρω καλά. Γουστάρεις παραμύθια και είναι η αλήθεια. Μα κοστίζει ακριβά. Εδώ λέει ότι πρέπει να έχετε 42 ειδικευόμενους. Μάλιστα. Εγώ βλέπω μόνο 12. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι 30 που είναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Όσο κι αν σε πληρώνει, το ψέμα πληρώνει. Και το ξέρω καλά. Γουστάρεις παραμύθια και είναι η αλήθεια. Μα κοστίζει ακριβά. Ζητείτε κάποιος με έφεση στο PR. Να αφήνει όπου πηγαίνει παντού μπουρμπουάρ. Να ξέρει από μπαρ και καλό φαγητό. Και να είναι κολλητός με το πρωθυπουργό. Να παίζει μπάτμιντον και γκολφ την Κυριακή. Και να ψωνίζει τη Δευτέρα φρούτα απ' τη λαϊκή. Τρίτη δείπνο χαλαρά με υπουργούς και στελέχη. Στην Αράχοβα στο τζάκι με κονιάκ όταν βρέχει. Να ξέρει λεπτομέρειες για την οικονομία. Να μιλά με τραπεζίτες για την ισοτιμία. Στο τηλέφωνο να δέχεται συνέχεια κλήσεις. Να ξέρει να χειρίζεται τις διάφορες κρίσεις. Κάποιος να γνωρίζει απ' αλήθεια και να την αποβάλει. Από συνήθεια, απ' τον Ντοστογεύσκη, καλύτερος παίχτης. Ζητείτε ένας τέλειος ψεύτης. Κύριε Φερέκη, δεν θα το μετανιώσετε καθόλου που με προσλάβατε. Να το δείτε. Γυρνώντας εγώ από εδώ, πέφτω πάνω στην πετσέτα και θυμώ όλα, κατάλαβες. Αυτό είναι εδώ. Πήγε ρε και εσύ από εκεί. Και μπορείς να πας για να μου την πετάξεις και από εκεί, την πετσέτα. Είναι το καθήκον μου. Έχω υποχρέωση και ευθύνη περί το άτομό σας. Αν δεν πήγαινε μέσα. Φύγε και εσύ από εδώ. Κάτος αγάπη μου, μου κάνει εντύπωση που δεν σε αναγνώρισε. Γιατί με αναγνώρισαν οι άλλοι. Και που με είδαν, σημασία δεν μου δώσανε. Τι ιδέα ήταν κι αυτή τώρα, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Είπα να πάω κοντά στο λαό. Να πας με το έργο, όχι με το τρόλεϊ. Να μην είναι τόσο συντηρητικό, χωρίς να πάει να γίνει ακραίο. 43, 5 πρώτο. Ναι. Και εκεί ήταν. Τι είναι αυτό, μορογραβάτα. Τέλεια. Με αυτό το τσουλί. Α, σας παρακαλώ, μη δείτε καλλιτέχνη αμέσως. Ωραία, υπάρχει. Μπήκε μέσα. Μπήκε μέσα. Ο αδερφός σας ο γιατρός. Αυτό είναι. Είναι κάτι πράγματα που συμβαίνουν όμως, κύριε Βερέκη. Ναι. Θα τα πούμε μόλις γυρίσετε, ναι.
Καταπληκτική ομοιότητα, ε! Ο γάμος θα αργήσει λίγο. Α, και πότε ο γάμος. Ο γάμος θα αργήσει λίγο, γιατί έχει κλείσει κάτι δουλίτσες στην επαρχία, αλλά θα γίνει. Δεν θα γίνει σήμερα, θα γίνει αύριο. Δεν θα γίνει αύριο, θα γίνει μεθαύριο. Δεν την παίρνεις ένα τηλέφωνο να τη συγχαρώ. Ε? Λέω, δεν την παίρνεις ένα τηλέφωνο να τη συγχαρώ κι εγώ την κοπέλα. Θα τη τα μεταφέρω εγώ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μην παίρνεις τον κόπο, είναι δυνατόν. Θα τη τα πω. Επιμένω. Θα την πάρω. Θα την πάρω, έτσι. Θα την πάρω. Δεν θα μου σηκώσει βέβαια τέτοια ώρα, ε, αλλά αφού τη λένετε. Stop. Υδροχός, με οροσκόπο Σκορπιό, Ταύρο, το ξέρα. Κλείσαμε. Όταν μου είπε ο Σαμιώτης ότι θα κάνει remake το ψεύτη, λέω τώρα πώς τη λέει. Γιατί... Εκεί το ιδέα είναι πέρα από το χρόνο μας. Το κινηματογραφικό είναι πλέον, έχει φτάσει σχεδόν το τέλειο. Τι καλύτερο θα γίνει από αυτό. Και μετά ξανά... Καλύτερο όχι, πρέπει να γίνει άλλο. Γιατί άλλο γίνει. Εξίσου καλό. Άλλο, εξίσου μπορεί καλό. Να είναι ενδιαφέρον ή όχι, αλλά πρέπει να είναι άλλο. Πρέπει να είναι με άλλο τρόπο. Ναι, ναι. Λέμε είστε ψεύτη, πρωταγωνιστή είναι υπουργό. Απλώ μετατοπίστηκε λίγο το δραματουργικό ενδιαφέρον προ τον υπουργό. Αναγκαστικά για να στηριχτεί η ταινία έγινε λίγο πιο πρωταγωνιστή από ότι ήταν παλιότερα ο Φερέκη. Τώρα με την έννοια όχι ότι παίζει περισσότερο, ότι. Είναι το πάσχον πρόσωπο αυτό που έχει το πρόβλημα. Και έρχεται ο καταλήτης που είναι ο ψεύτης και τον. Για να τον οδηγήσει, για να τον συντρίψει. Και στο τέλος τον οδηγεί στην παρέτηση. Στην παρέτηση. Στην καρδιά του πολίτη να έχει πάντα τρόπο να σε σέρνει από τη μύτη. Να υπόσχεται πολλά και να κάνει πιο λίγα. Τον Αύγουστο να είναι πιο παχύς από τη μύγα. Θα πρέπει να μιλά την ελληνική γλώσσα. Να τα έχει 400 και πτυχία καμπόσα. Να ξέρει αγγλικά, να μιλά σου αχίλη. Να βγάζει περιστέρια από το τσαντάκι του σπορμπίλι. Να ξέρει να μιλά σαν εκπρόσωπος τύπου. Και να κάνει στενές επαφές τρίτου τύπου. Να έχει γνωριμίες με σπουδαίους ανθρώπους. Να είναι bon vivant με βασιλικούς τρόπους. Να είναι του λιμανιού και να ζει στα σαλόνια. Χρόνια. Να έχει κοφτερό μυαλό και σαγόνια. Να είναι λίγο τίμιος μα πιο πολύ κλέφτης. Ζητείτε επιγόντως ένας ψεύτης. Α, είμαι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Δηλαδή, ψεύτης. Όσο κι αν σε πληγώνει, το ψέμα πληρώνει. Και το ξέρω καλά. Γουστάρεις παραμύθια και είναι η αλήθεια. Μα κοστίζει ακριβά. Όσο κι αν σε πληγώνει, το ψέμα πληρώνει. Και το ξέρω καλά. Γουστάρεις παραμύθια και είναι η αλήθεια. Μα κοστίζει ακριβά.